Την ώρα που λουόμενοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους στην παραλία, άγνωστοι δράστες σπάνε τα τζάμια σταθευμένων οχημάτων, αφαιρώντας χρήματα, τσάντες, διάφορα αντικείμενα, μέχρι και διαβατήρια τουριστών. Ο λόγος για την παραλία των Μπρουκ στο Ηράκλειο, με λουόμενους και επαγγελματίες να εκφράζουν την ανησυχία τους, με φόντο τα πανωτά περιστατικά διαρρήξεων, τα οποία σημειώνονται κυρίως σε ελεύθερο χώρο στάθμευσης επί της παλιάς εθνικής οδού. Το έχω ακούσει, το βλέπω. Βλέπω τα τζάμια εκεί πέρα πεταμένα. Τους κυνηγάμε. Γιατί βλέπουμε, συνήθως είναι ένας εκεί πάνω, ναι, και στέγεται και άλλος είναι από κάτω. Τσίλις ακριβώς. Και τα σπάνε και ό,τι μπορούν μέσα τα παίρνουν. Εσείς έχετε ακούσει? Εγώ δεν αφήνω τίποτα. Τα βάζω στο πόρμπαγκαζ. Συνήθως έχουν μηχανάκια. Ναι. Και μόλις με το δώρο φεύγουν. Ξαφανίζουν. Βλέπουν και φεύγουν. Περνάνε, βλέπουν, σπάνε, παίρνουν, φεύγουν. Δεν κοιτάζουν να ανοίξουν και τα λοιπά, δεν έχουν χρόνο αυτοί. Σε δευτερόλεπτα μέσα σπάνε τα μάξι, σπάνε το τζάμι, παίρνουν την τζάντα, τη βαλίτσα, ό,τι είναι και φεύγουν. Παίρνει ό,τι έχει μέσα, ό,τι υπάρχει. Ή τον ομφαλό της πόρτας. Τα έχω δει με τα μάτια μου. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα σπασίματα τζαμιών αυτοκινήτων γίνονται άμεσα αντιληπτά από λουόμενους που βρίσκονται πλησίων του χώρου στάθμευσης, με τους ίδιους να κυνηγούν τους δράστες, οι οποίοι όμως γίνονται καπνός. Ειδικά εκεί πέρα γίνεται της κακομοίρας με αυτό το πράγμα. Έχουν κάνει τους ξένους μεροκάματο. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι παραπάνω από 2-3 άτομα αυτοί που την κάνουν αυτή τη δουλειά. Απλά έχουν βρει αυτό το σημείο, ναι, γιατί κρύβονται όλα τα μάξια εκεί μέσα. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι δεν γίνεται αλλιώς. Χάνουν τα πράγματά τους, σπάνε τα μάξα τους. Είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει να υπάρχει, να προσέχουν αυτοί τα αυτοκίνητά τους και να υπάρχει μια σχετική αστυνόμευση. Να προσέχουμε τα πράγματά μας όσο μπορούμε. Συνήθως και πρωί. Και πρωί. Και πρωί, που είμαστε εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα χειμώνα καλοκαίρι. Φέτος έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή είμαστε στην αρχή της σεζόν και έχουμε 5 περιπτώσεις. Κάτι πρέπει να γίνει και από το Δήμο και από την αστυνομία και από την περιφέρεια, να πάρθουν κάποια μέτρα, γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Δηλαδή εγώ γιατί σε μένα έρχονται οι ξένοι και μου το αναφέρουν το θέμα και εγώ παίρνω την αστυνομία τηλέφωνο. Εχθές ήταν μια Γερμανίδα, ήρθε η άκρη η Γερμανίδα, μου λέει τι να κάνω που δεν προλαβαίνω. Τα περιστατικά διαρρήξεων μέρα μεσημέρι σε αυτοκίνητα έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην τουριστική περιοχή, ενώ σε ακόμη μεγαλύτερο αδιέξοδο βρίσκονται τουρίστες, καθώς οι δράστες αρπάζουν ακόμη και τα διαβατήριά τους λίγες ώρες πριν αναχωρήσουν για την πατρίδα τους.